Κυρία Ταχιάου, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς και επειδή έχουμε και κάποια ενηγματικά tweet στο Twitter, τι τιβίσματα του Πάνου Καμένου, του κυρίου Καμένου, του Πρόεδρου των Εξάρτητων Ελλήνων και στη συγκυβέρνηση βεβαίως, είναι ενηγματικά πραγματικά και πολλοί αναρωτιούνται τι πρόκειται να συμβεί. Καλά, δεν είμαι μελετήτρια του Πάνου Καμένου για να μπορώ να σας εξηγήσω. Μήπως αποχωρήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από τη συγκυβέρνηση κλπ. Και επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Εσείς, αν σας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας να συμμετάσχετε στην κυβέρνηση, θα μπαίνατε? Το ποτάμι δεν διεκδικεί ρόλο κυβερνητικού εταίρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκαθαρίζουμε. Δεν το διεκδικείτε. Αν σας το έλεγε, το πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας κυβέρνησης πραγματικά εθνικής ενότητας. Η περίσταση εδώ πέρα ξεπερνά κατά πολύ ένα ή δύο κόμματα. Η περίσταση απαιτεί εδώ μια συγκέντρωση, να εξευρεθούν, όπως λέγαμε, οι καλύτεροι, να εξευρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν 10 στόχους. Δεν είναι θέμα του αν θα συμμετέχει ο ένας ή ο άλλος από το ποτάμι. Είναι θέμα του να βρεθούν οι καλύτεροι. Θα μπαίνατε όμως, θα μοιραζόσασταν την ευθύνη? Αυτή ουσιαστικά είναι η ερώτηση. Την ευθύνη ούτως ή άλλως δεν έχετε κυβερνήσει μέχρι τώρα. Θα μπαίνατε. Αυτό ακριβώς το καμίνι, κύριε Ανδρίτσο, του τρίτου μνημονίου με πολύ σκληρά μέτρα. Ούτως ή άλλως, από την πρώτη ώρα που έγινε το ποτάμι, από την πρώτη ώρα, είπαμε ότι θέλουμε να συμβάλλουμε. Έτσι λοιπόν, και στο Γιάννη Βαρουφάκη είχαν πάει προτάσεις μας, και στον Αλέξη Τσίπρα έχουν πάει προτάσεις μας. Κάποια πράγματα που εμάς έχουν περάσει προς τα έξω, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Τώρα σε ποιο βαθμό θα το δούμε. Ούτως ή άλλως η πρωτοβουλία είναι στον Πρωθυπουργό, ανήκει στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως εγώ να επανέλθω και λίγο στο ζήτημα του πώς αντιμετωπίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία αυτή που έγινε. Και θέλω σε αυτό ακριβώς να υποβάλω, να διατυπώσω κι εγώ ένα ερώτημα. Ναι. Σε τόσο έκτακτες συνθήκες και σε κατάσταση κρίσης σαν αυτή που διανύουμε τώρα, με κλειστές τράπεζες, το ξαναλέμε, γιατί θα μου επιτρέψετε, κύριε Σεβαστάκη, δεν θέλουμε να συνηθίσουμε, όπως είπε ο κύριος Λαπαβίτσα, στις ουρές στα ATM σε κάθε περίπτωση. Θεωρείτε ότι μπορούν ή είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουμε αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα? Θέλω να πω, δεν τα εφαρμόσαμε πριν από 5 χρόνια που η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Τώρα τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε? Αυτή ήταν μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξέρετε, έδωσα πολλές συνεντεύξεις αυτές τις μέρες σε ξένα μέσα. Και γαλλικά και αμερικάνικα. Μου έκαναν αυτή την ερώτηση. Το τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αφού 5 χρόνια. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση είναι το πολιτικό προσωπικό το οποίο καλείται να δώσει το παράδειγμα. Εάν το πολιτικό προσωπικό είναι στη λογική σου, κλείνω το μάτι, μην πληρώνεις ΦΠΑ, άσε, δεν χρειάζεται, ας έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ, εσύ μην τον πληρώνεις, είναι δεδομένο και μοιραίο ότι θα οδηγηθούμε σε χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να βάλουμε όλοι ένα χεράκι, να απαραίτητο, πότε επιτέλους θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να βγούμε και να πούμε στον κόσμο τι θα κερδίσει από όλο αυτό. Θα μου πεις τι θα κερδίσει από τα μέτρα, τι θα κερδίσει από την φορολόγηση. Δεν είναι μόνο η φορολόγηση. Από το ΦΠΑ στο 23%. Ναι, δεν είναι μόνο. Είναι τεράστια ζητήματα. Ναι, γιατί μιλάμε για το ΦΠΑ, κυρία Ταχιάου. Αυτό έχει άμεσο. Μιλάμε για κάτι οριζόντιο πλέον, που δεν εξετάζει όλα. Αν θέλουμε να δούμε τη μικρή εικόνα. Αν θέλουμε να δούμε τη μικρή εικόνα, είναι αυτό ακριβώς. Ότι αυξάνει το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν τι λέμε στον κόσμο? Βρείτε τρόπο για να μην πληρώνετε το ΦΠΑ. Πρέπει να εξηγήσουμε κάποια στιγμή τι στο καλό συμβαίνει με τους φόρους, τι στο καλό είναι αυτό ο ΦΠΑ, που χρησιμοποιείται, τι χρηματοδοτεί, να δίνουμε με ένα πλήρη λογαριασμό στους πολίτες που πηγαίνουν τα χρήματά του. Δεν μπορεί άλλο αυτή η κατάσταση. Είμαστε αναγκασμένοι, πες, με αυτή την άθλια συμφωνία, από το να πέσουμε στον κρεμό, να την κάνουμε. Ναι. Πρέπει λοιπόν ο ΦΠΑ να αυξηθεί στην εστίαση στο 23%. Κυρία, πολύ ωραία. Αλλά ας πούμε κάποτε στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα θα έχει και μια ανταπόδοση. Ας του δώσουμε ένα όραμα. Εμείς μέχρι στιγμής μένουμε στο ότι θα έχουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Θα έχουμε, ρε παιδιά. Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει για να βγούμε στο από χέρι αυτό. Είναι αυτό. Είναι στο χέρι όλων μας. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών για τον κύριο Σεβαστάκη και τους συντρόφους του και την κυβέρνηση γενικά. Να γίνουν πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι αυτά ώστε πρέπει να γίνουν ανακουφιστεί και η κοινωνία. Θέλω να πω κάτι ακόμη, το οποίο εγώ το ξέρω, θέλω να το δείξω και στους άλλους. Μιλάμε τώρα για διαπραγμάτευση και πηγαίναμε εμείς τόσα χρόνια, γιατί δεν θα ρίξω την ευθύνη μόνο στους 5 τελευταίους μήνες, έχουν προηγηθεί και 5 χρόνια. 5 χρόνια συμφωνιών οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Πηγαίναμε λοιπόν εμείς και λέγαμε στους άλλους ότι ναι, θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις κτλ. Και δεν ξέραμε που τα λέγαμε. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα συμβόλαιο.
είναι κοαλιτσιόν σφερτράκ, είναι το συμβόλο του κοαλιτσιόν του συνασπισμού, ναι, ανάμεσα στο CDU, το CSU και το S5, τα τρία κόμματα που έκαναν κυβέρνηση στη Γερμανία. Είναι λοιπόν περίπου 200 σελίδες εδώ, οι οποίες περιγράφουν από το αν το φωτοβολταϊκό θα είναι στην ταράτσα ή αν θα είναι στη γη. Από το αν... στη Βουλή, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Από το αν οι μετανάστες στη Βάδη Βιρτεμβέργη θα κάνουν αυτό με στα σχολεία σε σχέση με τους άλλους κάτω στη Βαυαρία. Και αυτό εδώ το βιβλιαράκι το υπέγραψαν, όλα, έχει όλες τις λεπτομέρειες της διακυβέρνησης. Και όχι μόνο και αυτό, δεν κυκλοφορήσει ποτέ στην Ελλάδα, δυστυχώς, κύριε Τακιάου. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί καταλήγουμε. Εγώ ξέρετε που το βρήκα το βιβλίο αυτό. Σε ένα βιβλιοπωλείο. Έναντι 3 ευρώ. Mm. Έδωσα 3 ευρώ και το αγόρασα να δω τι στο καλό. Ναι. Ο λαός δηλαδή έχει το δικαίωμα να ξέρει ακριβώς τι γίνεται και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να ελέγχει και την κυβέρνηση. Το ίδιο, το, να πάμε και την πιο κρίσιμη στιγμή, να προσθέσω και αυτό, κυρία Ταχιάου, την πιο κρίσιμη στιγμή, την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, όπου κρίνονταν όλα, ο κύριος Βαρουφάκης επέλεξε να μείνει εκεί για να αναλάβει έστω τις ευθύνες του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, χθες το πρωί όταν είδα στο αεροδρόμιο το βιβλίο του να είναι εκτεθειμένο στα ευπόλυτα και πρώτο-πρώτο έτσι καμαρωτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα. Γιατί ακριβώς ήτανε, ρε παιδί μου, αυτό το βιβλίο εκπροσωπεί όλη αυτή την περίοδο και ήταν σαν να έσπασε το απόστημα, δηλαδή βλέπεις το βιβλίο του Βαρουφάκη και αναλογίζεσαι τι έγινε όλο αυτό το διάστημα λόγω του Βαρουφάκη, πώς συμπεριφέρθηκε ο Βαρουφάκης, πού έφτασε τη χώρα με το να είναι εκτός πραγματικότητας ή να θέλει να οδηγήσει τη χώρα εκτός πραγματικότητας. Ναι. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος για να μπορώ να εκφέρω άποψη για τα όσα ακούστηκαν τα υπόλοιπα, γιατί από ό,τι βλέπω πολιτικά δεν μπορεί να το εξηγήσει κάποιος, δεν εξηγεί κάποιος πολιτικά τη συμπεριφορά του κ. Βαρουφάκη.